Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Θα δούμε σε αυτό το βιντεάκι πώς μπορούμε να κάνουμε επεξεργασία του απορρίτου μας στο Facebook για να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια τόσο σε φωτογραφίες όσο και γενικά στο προφίλ μας. Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα όπως και πολλά ακόμη σε άλλα βίντεο για την μεγαλύτερη ακόμη ασφάλεια του προσωπικού μας προφίλ. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε πριν ξεκινήσουμε να ασφαλίσουμε το προφίλ μας είναι να έρθουμε εδώ πάνω δεξιά στο βελάκι, να έρθουμε ρυθμίσεις και από εδώ ξεκινάμε τις βασικές μας δραστηριότητες. Όπως βλέπουμε, η πρώτη επιλογή είναι η δραστηριότητά σας, ποιοι μπορούν να δουν τις μελλοντικές σας δημοσιεύσεις. Εδώ μπορεί να επιλέξετε δημόσια φίλοι ή φίλοι εκτός, να μην εμφανιστεί δηλαδή σε ορισμένα άτομα. Η επόμενη επιλογή είναι το μόνο εγώ, δηλαδή να βλέπουμε μόνο εμείς τις δημοσιεύσεις μας. Αν θέλετε να είναι δημόσια, μπορείτε να την δημοσιεύσετε από εδώ. Σας αναφέρει επίσης ότι υπάρχει και στο πλαίσιο δημοσίευσης το γενικό αυτό. Βλέπετε. Από το τι θέλετε να κοινοποιείτε κάθε φορά, είτε στην ιστορία σας είτε στις ενημερώσεις σας. Προχωράμε λοιπόν. Εδώ μπορούμε να δούμε τις δημοσίευσεις και το περιεχόμενο στο οποίο έχουν προσθεθεί με ετικέτα. Αφού έρθουμε εδώ λοιπόν, θα μας εμφανίσει όπου μας έχουν προσθέσει με ετικέτα και από εδώ έχουμε την επιλογή να κάνουμε αναθεώρηση, δηλαδή να ελέγχουμε κάθε φορά ποιος μας προσθέτει για να δούμε αν θέλουμε την εγκρίνουμε ή όχι. Έχουμε ειδοποιήσεις από οποιονδήποτε. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια ετικέτα και από εδώ μπορείτε να το δημιουργήσετε. Επιστρέφουμε πίσω. Εδώ μπορούμε να περιορίσουμε το κοινό των δημοσιεύσεων που έχουμε κοινοποιήσει σε φίλους, φίλων ή δημόσια. Επιλέγοντας λοιπόν περιορισμό, περιορίζουμε τις παλιότερες δημοσιεύσεις στο χρονολόγιο που έχουμε κοινοποιήσει στο κοινό φίλοι φίλων, καθώς και δημοσιεύσεις με τη ρύθμιση δημόσια θα κοινοποιούνται πλέον μόνο στο κοινό φίλοι. Αυτό εφόσον θέλετε να αυξήσετε την ασφάλεια του προσωπικού σας προφίλ, καλό είναι να το επιλέξετε και να επιλέξετε περιορισμό στο κοινού για παλιότερες δημοσιεύσεις. Παρακάτω μπορούμε να δούμε πώς μπορούν οι άλλοι χρήστες να επικοινωνούν μαζί μας. Ποιοι μπορούν να μας στέλνουν καταρχήν αιτήματα φιλίας. Το προεπιλεγμένο είναι όλοι. Υπάρχει και επιλογή μόνο φίλοι φίλων. Δηλαδή, μόνο οι φίλοι φίλων μπορούν να σας στείλουν αίτημα φιλίας. Ποιος μπορεί να δει τη λίστα φίλων σας. Εδώ έχω προεπιλεγμένο το μόνο εγώ. Μπορείτε να επιλέξετε το δημόσια, το φίλοι, φίλοι εξαιρούνται γνωστοί και προσαρμογή για να επιλέξετε συγκεκριμένα άτομα που θέλετε να κοινοποιήσετε και συγκεκριμένα άτομα που δεν θέλετε να βλέπουν τις συγκεκριμένες λίστες των φίλων σας. Επίσης, είναι πολύ απλό, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και από εδώ. Έρχεστε στην επιλογή φίλοι. Επιλέγετε διαχείριση, επεξεργασία απορρίτου και από εδώ επιλέγετε πάλι ποιους θέλετε να ακολουθείτε, ποιοι μπορούν να το δούνε, όπως και η λίστα φίλων, το ίδιο πράγμα που είδαμε και πριν. Ποιοι μπορούν να μας δουν με βάση τον αριθμό του τηλεφώνου που δώσατε. Έχετε είτε επιλεγμένο το όλοι οι φίλοι φίλων ή φίλοι. Φυσικά επιλέγετε το φίλοι για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια. Ποιοι μπορούν να σας βρούμε τη βάση διεύθυνση. Επιλέγετε μόνο φίλοι για να αυξήσετε την ασφάλειά σας. Αν θέλετε μηχανές αναζήτηση εκτός του Facebook να οδηγούν στο προφίλ σας. Με αυτόν τον τρόπο λέτε στη Google, εφόσον το απενεργοποιήσετε, όχι να μην με εμφανίζει στις αναζητήσεις, το να μην εμφανίζει δηλαδή το προφίλ μου σε αναζητήσεις που μπορεί κάποιος να με ψάξει στο ίντερνετ. Κάτω λοιπόν. Η επόμενη επιλογή μας είναι χρονολόγιο και ετικέτες. Στο χρονολόγιο μπορούμε να επιλέξουμε ποιος μπορεί να δημοσιεύσει το χρονολόγιο μας. Εδώ έχετε την επιλογή φίλοι ή μόνο εγώ. Εφόσον επιλέξετε μόνο εσείς, δεν μπορεί κανένας δημοσιεύσει χωρίς την άδειά σας στον τοίχο σας. Ποιοι μπορούν να δουν τις δημοσιεύσεις των άλλων στο χρονολόγιο σας. Υπάρχουν οι επιλογές όλοι, φίλοι φίλων, φίλοι, μόνο εγώ κτλ. Αυτό είναι καθαρά στην κριτική σας ευχέρεια. Τι θέλετε επακριβώς να μπορούν να βλέπουν οι υπόλοιποι. Να επιτρέπεται η κοινοποίηση δημοσιεύσεων σε ιστορίες. Αυτό όταν είναι ενεργοποιημένο, οι χρήστες που προσθέτεται με ετικέτα σε μια δημοσίευση θα έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιήσουν στις ιστορίες τους. Αν δημιουργήσετε μια δημόσια ενημέρωση, όλοι οι χρήστες θα μπορούν να την κοινοποιήσουν στις ιστορίες τους. Εάν παλτήσετε επενεργοποίηση, δεν θα μπορούν οι χρήστες να την κοινοποιήσουν σε άλλους. Εδώ μπορείτε να κρύψετε τα σχόλια που περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις από το χρονολόγιο σας. Μπορείτε να προσθέσετε εδώ τις λέξεις ή τις φράσεις που δεν θέλετε να εμφανίζονται, αποθήκευση αλλαγών και είστε έτοιμοι. Στις ετικέτες μπορούμε να δούμε ποιος μπορεί να βλέπει τις δημοσιεύσεις τις οποίες έχετε προσθεθεί με ετικέτες στο χρονολόγιο σας.
Εδώ έχω επιλέξει εγώ μόνο εγώ. Οπότε για να μην μπορούν να βλέπουν κανείς, να μην βλέπει κανείς άλλος τις δημοσιεύσεις οι οποίες έχω προσθέσει με ετικέτα, και αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια για να έχετε, να είναι ακόμα μεγαλύτερο το απόρριτο στο προφίλ σας. Όταν προστίθεστε με ετικέτα σε μια δημοσίευση, ποια από τα άτομα που δεν μπορούν να δουν ήδη δημοσίευση θέλει να προστίθεται στο κοινό της. Εδώ υπολογίζει είναι φίλοι, μόνο εγώ, προσαρμογή. Για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια λοιπόν, εδώ επιλέγετε μόνο εγώ. Ποιοι βλέπουν προτινόμενες ετικέτες όταν ανεβαίνουν. Είναι μη διαθέσιμο αυτό, καθώς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα λόγω του προφίλ. Η αναθεώρηση. Θέλετε να ελέγχετε τις δημοσιεύσεις οι οποίες έχετε προσθεθεί με ετικέτα. Φυσικά θα πατήσετε ναι, για να μην σας προστίθει οποιοδήποτε, όπως το είδαμε και πριν, σε ετικέτα, σε προφίλ, σε διάφορες φωτογραφίες. Αν θέλετε να ελέγχετε τις ετικέτες που προσθέτουν οι άλλες δημοσιεύσεις σας, φυσικά θα πατήσετε και εδώ ναι, για να μπορείτε να το ελέγχετε. Θα σας έρχεται μία ειδοποίηση εδώ στο αρχείο δραστηριοτήτων, όπου θα ενημερώνεστε για το ποιος σας έχει κάνει προσθήκη σε κάθε φωτογραφία ή βίντεο. Για να αποκρύψουμε μία φωτογραφία από το κοινό, ερχόμαστε, επιλέγουμε μία φωτογραφία, την ανοίγουμε, ερχόμαστε δεξιά, εδώ, στο εικονίδιο αυτό, επιλέγουμε επεξεργασία απόρριτου δημοσίευσης, ξαναεπιλέγουμε τις τρεις θελίες, επεξεργασία δημοσίευσης, και επιλέγουμε εδώ ποιοι θέλουμε να βλέπουν τη δημοσίευση αυτή. Αφού το επιλέξετε λοιπόν, πατάτε αποθήκευση και η φωτογραφία σας, η οποία έχει γίνει και tag σε ένα άρθρο που έχω γράψει, είναι έτοιμη για να δημοσιευθεί στα άτομα που θέλετε αποκλειστικά εσείς. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές που μπορώ να αναφέρουμε σε αυτό το βίντεο ρυθμίσεις απορρίτου για το προσωπικό σας προφίλ. Μείνετε συντονισμένοι και για τα επόμενα βίντεο που αφορούν το Facebook. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι.